Είστε μέγα σούβλαχε. Είστε καλά όλοι. Όλοι ρε πρόεδρε. Όλος ο κόσμος είναι καλά. Όλοι ρε πρόεδρε μου. Μακάρι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Εύχομαι να είναι καλά, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα βγαίνει. Τσετσένοι, τσετσένοι, κληρωμένοι, ρίξανε μία αμαξοστοιχεία ρωσική στο ποτάμι που πίνουν νερό. Και τώρα πρόκειται να μολυνθεί όλο το ποτάμι. Από την αμαξοστοιχεία. Ορίστε, και δεν θα έχουν πόσιμο νερό. Και αγρίευσαν τα πράγματα από εκείνη την πλευρά. Ναι. Και μου φαίνεται έχει και special delivery ίσως. Ωραία. Αυτή τη φορά θα πέσουν και όχι αστεία. Όχι, θα γίνει το σύμπαν θα καεί. Χαμός. Θα δούμε, πάντως εντάξει όλα. Πρόεδρε, ορίστε. Προετοιμάσου για τη μεγάλη συγκέντρωση να είσαι σε φόρμα. Ναι, τι, εμάς θα χορέψω ταγκό εγώ. Και άλλα πολλά θα κάνετε, αλλά σας τα κρατάμε έκπληξη. Να μου πείτε μετά, χορέψω ταγκό να φέρω μαζί και να πω το Θέμη να πάει να μου αγοράσει κανένα γκλοπ. Ρε πρόεδρε. Ρε μέγα σούβλα αρχε πρόεδρε. Όχι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αφού ξέρω εγώ τι ζυζάνιο έχω. Εγώ θα είμαι πεθαμένος και αυτό θα είναι ζωντανό τώρα. Τι μου λες εσύ. Εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Ρε πρόεδρε. Καλύτερα να έχω τον κλόμπ εκεί να φάει μερικές μπροστά στον κόσμο να δει πως το έδερνα εγώ και τι ξύλο έτρωγε. Ρε πρόεδρε. Και εκείνος εκεί κουτσι. Όχι ρε πρόεδρε. Πρόεδρε συγκρατήσου. Σομαρολογώ τώρα, σομαρολογώ. Ναι, ναι, θα χορέψω, σας κάνω το χατήρι. Ναι. Δίχως να θέλω να σφίξω ούτε κοπέλα ούτε τίποτα ίσα ίσα. Και θα δεις τι θα γίνει. Τι μπροστά θα γίνει. Στον κόσμο θα πάει ξύλο, θα φάει κανένα δυο τόσο γερές. Ναι. Όταν θα νομίζουν ότι πάει αυτό, έχει πεθάνει. Και αυτό γίνεται πιο δυνατό. Ποιο έχει συνηθίσει στο ξύλο. Πρόεδρε. Τώρα σοβαρολογώ, δεν λέω ψέματα. Ρε πρόεδρε. Ορίστε. Πρώτα απ' όλα να ναι. τα βάλουμε. Το κατσικομούλαρο, ναι. όπως είπε με τη δύναμη της αρκούδας, ναι. είναι το λάμα που φτύνει. Λάμα λέγεται. Λάμα. Ναι, ναι, δεν είναι ψέματα κύριε Σωτηρόπουλε. Όχι ρε πρόεδρε. Γίνανε ορισμένες αιμομιξίες, γίνονται κύριε Σωτηρόπουλε. Βέβαια. Πιστέψτε με ότι γίνονται αιμομιξίες. Με τα ζώα, πολλοί γίνονται, σας είπα, για τέταρτη φορά το λέω, το λιοντάρι με την τίγρη, ναι. κάναν έρωτα. Τι λες ρε πρόεδρε. Ναι, και μαλώσανε τα ζευγάρια, σκοτωμόγεροντα τα κοιλιά τους. Πήγαινε ο κόσμος και τα έβλεπε, τα έγραψε η εφημερίδα. Αυτό είναι θετικότατο. Έγλυφε μέσα από τα κάγκελα η θηλυκιά, η τυγρίνα, το λιοντάρι. Ο τίγρης, ο αρσενικός, αλλά οι θηλυκές, οι γυναίκες, τα ζώα είναι πιο δυνατές. Αυτοί τίποτε. Και μετά την βάλανε σε κλουβί μαζί τα δυο και γέννησε. Γέννησε. Λιονταροτυγράκια παρακαλώ. Τι λες ρε πρόεδρε. Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή κύριε Σωτηρόπουλε στο Λονδίνο. Σας ορκίζουμε ειλικρινά στο ζωολογικό κήπο και αυτό έγινε στο Σικάγο έγινε αυτό. Ο Πελεκάνος, εάν ναι. διασταυρωθεί με πέστροφα, τι έχουμε. Πείτε μας. Πέστροφα. Ναι. Δεν πιστεύω. Εκτός από κάτι Πελεκάνους που μουτούσανε αυτούς μέσα είναι. Εκεί πέρα. Αυτούς. Δεν ξέρω. Αλλά τα ψάρια τώρα, ανάλογα με το σπέρμα, ρίχνει ένα ψάρι διαφορετικό σπέρμα. Ρίχνει ας πούμε ένα μια βολίδα. Ένα λαβράκι ρίχνει σπέρμα στο ώμο. Τι λες ρε. Τώρα αυτή θα γεννήσει. Πώς ξέρετε δεν θα βγουν σολομίες εσείς. Τι θα βγει. Λαβροσόλομο. Ορίστε. Σολομο λαβράκι. Μπορεί να βγει λαβράκι. Μπορεί να βγει και σολομός. Βέβαια. Πώς δεν αλλάζει τώρα. Δεν γίνεται αιμομιξία με αυτό. Αυτός ο υπόκαμπος. Ρε πρόεδρε. Ναι. Αυτός που είπε μπράβο του. Συγχαρητήρια. Λάμα λεγόταν αυτό. Έχετε δίκιο. Δαλάει Λάμα. Και περνάνε. Ναι. Και περνάνε αυτό το ποτάμι και πολλά πνιγότανε. Βέβαια. Και τώρα πιάνουν ένα αρσενικό, τον πάρουν μέσα σε ένα βαπόρι ειδικό
μεταγωγικό ας πούμε, και τα περνάνε απέναντι και έτσι δεν πνίγεται και κανένα. Πρόεδρε, ορίστε, και πηγαίνουν εκεί που θέλουν και κάνουν, πως λέγεται, μουλαροσυζήτηση που με τα... Μαζεύεται η 17η μουλαρχία εκεί. Ναι, ναι. Πρόεδρε. Και... ναι. Πρόεδρε, παιδιά, εάν ο Κομωτής σκάσει μύτη με νεκροφόρα, βλέπω η συνάντηση να γίνεται αντί για ημερήσια αιώνια, ο Βίτορ. Έλα, Στέφανε, τι νέα, χαιρετίσματα στο Στάδι και στην άλλη τρελοπαρέα. Μίγα ο Ζαΐμης. Καλημέρα, τι κάνετε, Στέφανε, πες στον πρόεδρο να μας πει για εξωγήινους και βάλε με στην κότα Χαβιέ Μασεράνο. Βέβαια. Καλημέρα, παιδες, Γιάννης από Χαριλάου, χαιρετίσματα στην Όλιβ, στην πιο γλυκιά ύπαρξη του κόσμου. Μίγο Σέμε, βάλε μου Μίγα ο Γερμανός. Τι παίρνει ο πρόεδρος και είναι έτσι ο Φίνιξ από Ορίσιο. Ο πρόεδρος είναι. Λεβέντες μου, καλημέρα, αυτό το διάβασα. Περιμένω συνάντηση με πρόεδρο να κάνει αλητίες. Στο τέλος να απαγγείλει και να τον αποθεώσει το πλήθος. Κάτω η Τσετσένη, Μίγα ο Σον. Σον Κάιτ. Κάιτ, μάλιστα. Γεια σας, παιδιά, χαιρετίσματα σε Τζούνιορ και στον πρόεδρο. Βάλτε Μίγα ο Ντράγκον. Έγινε ρε Ντράγκον. Πρόεδρε. Μάλιστα. Σε βρίσκω σε απόλυτη φόρμα. Θέλω να πω κάτι. Άφησε κάτι, άφησε κάτι ψηλά, γι' αυτό είναι σε φόρμα. Δεν θα το πούμε, δεν θα κοιτάξουμε απόψε να γίνει έρευνα γι' αυτό, διότι ο κόσμος έχει φύγει, αλλά θα μου κάνετε μια χάρη. Πείτε μου. Θέλω να βρω κάποιο πρόσωπο το οποίο εγώ το έκανα πάμπουτο. Κατάλαβατε, πάμπουτο δεν θα πει τίποτε. Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Στην έκθεση από τότε που έπαιρνε το περίπτωρο, το εστιατόριο, το Πανελλήνιο έπαιρνε το εστιατόριο, το χτυπούσε τη δημοβλαστία και το έπαιρνε πάντοτε. Ναι. Σάκι το λένε. Τι λένε, Λαδέμπορας έγινε. Λαδέμπορας. Και εξαιτίας μου, τα οποία τα εγώ τα είχα σχεδόν 30 στρέμματα στο Ποσίδι, κύριε Σωτηρόπουλε. Που δεν είχε ούτε δέντρο, ούτε δρόμο, ούτε τίποτε. Αυτοί είχαν στρέμματα κοντά στο χωριό τους, 400 μέτρα μακριά, και τα παραθαλάσσια που είχαν, τα άλλα τα σπέρνανε και πουλούσαν τα λαχανικά, ό,τι βγάζανε στα άρια αυτό. Αλλά τώρα, τότε, εκείνα τα θαλασσινάρια τα πουλούσαν και μου τάλινε 1000 δραχμές στο στρέμμα. Εγώ έπαιρνα 7,5 το μήνα. Και μου λέει λίγα μου τα ρίχνεις, εγώ διαμέρισμα θέλω να πάρω να παίρνω ένα νίκιο από κάτω για καμιά φορά που δεν βγάζουμε σφουδιά, αλλά να μην πεινάσουμε κιόλα. Τον έδινε 50 δραχμές αυτό, ναι, και μου δίνει τη βάρκα του. Και είχε και ένα μικρό εστιατοριάκι. Στην έκθεση πέρα. Είχε βάρκα, ρε πρόεδρε. Είχε βάρκα αυτό. Στην έκθεση. Και την νίκησε, την νίκησα. Τι 50 δραχμές έδινα. 35 δραχμές έπαιρνε το μεροκάμα το. Ο κάθε εργαζόμενος. Τότε εγώ έπαιρνα πολλά λεφτά γιατί δούλευα 12 ώρες τη μέρα, ναι. 7 μέρες την εβδομάδα. Μπράβο. Έδινα το ρεύμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, κύριε. Καμός, κύριε. Μοιράζατε το ρεύμα. Χειριστής πίνακος μετεκπαιδευτής στην Αθήνα από Αμερικανούς μηχανολόγους. Μηχανικός. Ο κύριος Τέρι ήταν αυτός. Τέρι. 3 μήνες στην Αθήνα. Ναι. 7.500 το μήνα στο Αεμπόρον. Ήταν στο μοναστηράκι το ξενοδοχείο. Τη μάνα μου τη λέω έλα κάτω για να μην τρέχω για κουτσικούτσι και κουτσικούτσι θέλω να διαβάσω. Έλα μαζί μου να είσαι χωροφύλακας. Ναι. Γιατί τα δυναμική μου την πήρα. Σας ορκίζουμε αυτά που σας λέω. Όχι λόγια. Είναι θετικότατα τώρα, αυτά, πρόεδρε. Δεν θα κάνω την ώρα μου για λόγια. Είναι θετικότατα αυτά. Και ήρθε μαζί μου θετικότατο. Ναι. Και βγήκα ένας μου έλεγε, γιατί εγώ έκανα το εξής. Ό,τι έλεγε ο καθηγητής, εγώ τα έγραφα, καταλάβατε. Όχι, δεν έγραφα αυτά. Όλα καταλάβαινα. Τι εσύ στην Ικαγγέρα, ας πούμε. Σας θέλω ένα παράδειγμα. Πυρητικοί κρύσταλλοι που έχουν το κιανό χρώμα και τα βάζουν στο διακόπτη και τα απορροφούν την υγρασία. Και το χρώμα αλλάζει, γίνεται άσπρο και μέσα τον αλλάζουν όταν έχει υποσταθμό στα χέρια σου. Γιατί εγώ υποσταθμό, ειδικά υποσταθμό, είχα στην Αλαμανάρα μεταξύ Άργους και Ναυπλίου, εγώ είχα εκεί πέρα με διαταγή τη ΔΕΗ, θα μπείτε τον κύριο Κορέ και θα αναλάβετε τον σταθμό ίδιο και θα πείτε πού μένετε στην αστυνομία, να ξέρει πού βρίσκεστε και... ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Με δυο λόγια. Πήγαμε τη μητέρα μου εγώ εκεί και ήρθα πλειοψηφών. Αλλά δεν υπέγραψα γιατί
το εφάπαξ μου και όλα κινδυνεύανε. Νέος υπάλληλος να παρατηθώ από τη ΔΕΗ και να αναλάβω νέος υπάλληλος ότι ο Αρχαίος να σε πωλήσουν. Του λέω δεν πάω, τώρα πίνω εγώ το γάμα να πάω για πλουνάρια. Εδώ δεν μπορείτε να με κουνήσετε. Άρα, είμαι πρόεδρε. Και πρόεδρος του προσωπικού συνδικαλιστή. Θα με ξεροσλέβανε αυτοί. Σε έκανα ζημίες εγώ πολλές. Πληρώσανε. Τι αναδρομικά, τι αυτά. Πολλά πράγματα. Πρόεδρε. Λοιπόν, θέλω να βρω το Σάκη, κύριε Σωτηρόπουλε. Να βρούμε το Σάκη. Πρέπει να βρούμε το Σάκη. Είναι 30 στρέμματα τα πήρε τζάμπα. Και μου γράφει γράμμα στην Αμερική. Ναι. Ότι έλα μου λέει, έχω γίνει δισεκατομμυρίουχος. Ξέρετε τι είναι παραθαλάσσια. 30 στρέμματα. Πολύ χρήμα. Λέει, έγινε τουριστικό λέει τώρα. Αφού έγινε τουριστικό έλα. Αυτός. Πώς δεν μας ήξερες. Είναι καλό παλικάρι. Πρέπει να το δούμε και θα δείτε, θα βρήκε στο σταθμό. Βέβαια. Από αυτόν. Να μην σε νοιάζει ρε Φακύρη. Τόσοι σερβιτόροι δουλεύουν σε αυτόν. Βέβαια. Τι λέτε τώρα. Σάκης. Ο Σάκης. Είχε το ο Ρουβάς, το μόνο εστιατόριο που είχε. Εστιατόριο. Μιλάμε για άλλα μικρά που βούσαν μπύρα. Μαύρη, γερμανική και χαντόκια. 40.000 κύριε Σωτηρόπουλε. Σημερινά λεφτά για να πάρεις μια μικρή τρυπίτσα. Τρυπίτσα. Για 27 από τις 2 του μηνός μέχρι τις 25. Τι λέρε πρόεδρε. Πανάκριβες θα τορκίζουμε στην έκθεση. Η έκθεση κύριε Σωτηρόπουλε. 1,5 εκατομμύριο τη μέρα κόσμος. Χαμός. Γινότανε. Στο γερμανικό πείδημα του θανάτου. Ναι. Στο γερμανικό πείδημα. Γερμανικό πείδημα του θανάτου. Ποιο είναι το γερμανικό πείδημα του θανάτου. Το γερμανικό. Πληρώνανε 60.000. Ποιο είναι το πείδημα. Το πείδημα ήταν το εξής. Ένα πηγάδι. Να σε επιδείξουν. Τι γίνεται. Με νερό μέσα. Ναι. Κάγκελα. Εχμερά. Γύρω γύρω από το πηγάδι. Και να ανεβαίνει αυτός. Κάνανε επίτηδες. Με ξύρα μέχρι πάνω να μπορεί να ανεβεί και έβγαινε έξω από την εξέδρα και πηδούσε μέσα σε αυτό το μαραμικρό, μα αέρας να πείσουν στο μαραμικρό να έκανε εάν έπεφτε πάνω στις εκμηρές στα κάγκελα αυτά τα που ήταν μικρά μπορούσε να, όχι να βγει πρόεδρε μας, πρόεδρε μας, πάρε πέστα. Τρέλανε μας, πρόεδρε μας, πρόεδρε μας, στη Σταυρούπολη πήγαινε μας. Εσείς θα με τρελάνετε, εσείς θα με τρελάνετε. Προεδράρα μου, σούπερ πρόεδρος, πάμε στη Μίγα. Ορίστε, ναι θα πάμε ένα λεπτό, θέλω να πω κάτι. Κλείσμα γρήγορα λέει, κάθε ο Βεβονίξ, Φίνιξ. Κάθε βράδυ πήγαινα. Γύρευα κουτσι-κουτσι. Γιατί κύριε μου δεν είχα μυαλό κουκούτσι. Έχω κι άλλο να πω αλλά δεν πειράζει. Πατινιάραμε λίγο πρόεδρε. Το είχα κάνει μεγάλο αυτό. Θα το πείτε κι άλλο. Έχουμε καιρό. Ναι έχουμε καιρό. Πρόεδρε. Ναι. Πάμε στο έντομο. Πάμε κύριε Σωτήρε. Πάμε λοιπόν. Θα το βρούμε το Σάκη, ακούτε. Τι, χωρίς το Σάκη δεν πάμε πουθενά. Ναι, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το πούμε, το πούμε. Ο κύριος Καμπαλιάς. Βέβαια. Ήρθε από την Αμερική. Νηστέρη, Σούπερ Γκούφι, του Ήτη, Στεφανή, Σαβιόλα, Μιμίκος, Μπόμπορας. Γκάβος Μπάνε, Καπιτάλας, Χανιώτης, Λαμπάρτ, Σύνδρομος, Νυχτοκόρακας, Βίντρα. Μιχαλάκης, Τραπεζούντιος, Νεκτάριος, Άλλο και Τρισάλλο, Σταυρίλιο. Πρότιτζι. Γκάβος Γκούρας, Μαρίνι, Μεξικάνος, Ροκ. Τυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο Τσικοπόνοφ. Λεγκολί το Χέρκουλες Χαλάστρα Στρέλος και Παλαβός Μπλάκμπερν. Λάκης 4 Μαράνα. Τι είναι αυτό ρε. Μαπάνα. Μαράνα. Τι είναι αυτό ρε. Μαράνα. Τζιμάρας 10 Τζούνιο Νιστερλόι Φλογέρα Σιμπάνεθ. Σπίουνος Δέσποινα Μαλτίνι Δον Φιστίκης Χωσέ Αρμάντο. Γκέρκι Αντώνης Φάμπια Ερέση Πτάμενος Ολλανδός. Αρσιβαρίστα 6 Γκέρ Τζούνιο Κλαουσάκος. Μούκα Ζημαρούλης Γιώτα 5 Καρακόρας. Σαραγλάκος Ρουτ, Σογκόκου Μαλτίνι, Μπουζουξή Σπόουν Όλιβ Ρούνεϊ, Μπαράχα Σεγέν Φλογέρας Μανόλο Μούκας, Μουσταφά Βραπέσεφτσένκο Μπούμπα Τεράστιος Μπότζο, Γυναικολόγος Σεμπάσιαν Μαχμούτ, Ινδιάνα Τζονς Σότο Ντίλερ, Μίστερ Τζακ Τέρτας, ναι. Μαρσελίνιο Οικογένεια Σκουπιντού, Σβάινστάγκερ Ζαΐμις, Μουγκαστρούγκα Πέωνα, Σόλιτ Σνέικ, Τομ Μόντελ, Φακύρης Απορίσιο Πουλάρι, Λιούμπερκ Παπαράτσι Κασίγιας.
Όμηρος Βακτριανή Καμήλα με τη δύναμη της αρκούδας αλιγάτορας. Φατίχτε και στεράσιος Σταμτάκος Στεριό και Ανόλαγνος Κολυμπήθρας. Ο Μάρτα Ρίφ Έκο. Μιγκελίνιο Βίτορ Μπαΐα μεθυσμένη Αγελάδα Γερμανός. Φίνιξ Απορίσιο Χαβιέ Μασεράνο Γιάννης Δράκον και Σον Κέιτ. Πρόεδρε! Ορίστε κύριε Σωτήρο. Να απαγγείλετε. Θα τα απαγγείλω αμέσως. Λοιπόν, όλα τα ονόματα που είπατε και αυτοί που φύγανε και δεν μπόρεσαν να μπουν για ταξίδι, πάλι εμείς θα τους βάλουμε. Και όλοι τους. Και όλοι τους. Είναι όλοι παλικάρια από τα λίγα. Μπράβο. Στο σπαθί τους δεν δέχονται να κουμπίσει μίγα. Τώρα είναι και ορισμένοι εχθροί, κύριε Σωτηρόπουλε, πώς ωραία. Θα το κάνουμε. Τι να πούμε, και αν θέλουν είναι οι εχθροί. Είναι άχρηστοι, δωροδοκούνται και σκοτώνουν κόσμο. Και αν θέλουν οι εχθροί τους να κάνουν τη μαγιά τους. Ναι, και αν θέλουν οι εχθροί τους να κάνουν τη μαγιά τους. Να ξέρουν πώς θα. Να ξέρουν. Να έτσι, έτσι. Για τους άχρηστους. Πώς θα φύγουν. Να ξέρουν πώς θα φύγουν. Να, για τους άχρηστους γενικά. Ναι. Να ξέρουν πώς θα φύγουν. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ρε πρόεδρε. Γεια σου ρε προεδράρα μου. Τα σέβη μας, την αγάπη μας. Να είσαι καλά πρόεδρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ το Midnight Express έφτασε στο τέλος του. Στέφανος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης. Καλό βράδυ, καλό διήμερο από μένα. Γιωργάκης εδώ δίπλα μου. Αύριο θα είναι μαζί, θα κάνουμε παρέα εδώ εκπομπή. Να πούμε ότι για την ψηφοφορία 76% 24. Δεν το συστάμε στο κέντρο, θα γίνει, έτσι. Θα το ανακοινώσουμε αύριο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας Σοντάλης ήταν στην ηχοληψία. Αναλαμβάνει δράση ο Μπάμπης ο Γεωργιάδης μέχρι πρωίας. Να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός. Γεια. Yeah.